Βλέπουμε, έχει δοθεί στην κυκλοφορία, δύο λωρίδες έχουν δοθεί στην κυκλοφορία. Βρισκόμαστε στον Κηφισό, έχει μια τεράστια ουρά, γιατί οι άνθρωποι έχουν ξεκινήσει ήδη να πηγαίνουν στις δουλειές τους. Ο Φάνης Καραμπατσάκης παραμένει πάντα εκεί. Έλα, Φάνη μου. Βλέπετε τα πρώτα οχήματα, τα οποία περνούν τώρα μετά τον μπλόκο που υπήρχε προηγουμένως από την τροχέα στο ύψος του IKEA, ναι, στην έξοδο για Πέτρου Ράλι. Δόθηκαν στην κυκλοφορία οι δύο αριστερές λωρίδες και γίνεται κανονικά από αυτές τις δύο λωρίδες η κυκλοφορία των οχημάτων. Η Νταλίκα παραμένει πεσμένη στην δεξιά λωρίδα της Εθνικής Οδού στο ρεύμα προς Πειραιά. Θυμίζουμε ότι στο ύψος του Αλίου Φαν Πάρκα έγινε αυτό το τροχαίο που γέμισε το δρόμο με πορτοκάλια, τα οποία είναι πολύ ολισθηρά και αποτελούν κίνδυνο για ατύχημα. Θα αργήσουν να δοθούν στην κυκλοφορία, όπως μαθαίνουμε, για οι δύο δεξιές λωρίδες. Αναμένεται η μέρα ταλαιπωρίας που ούτως ή άλλως υφίστανται οι οδηγοί καθημερινά στον Κηφισό και σήμερα τουλάχιστον, ένα ακόμα παραπάνω. Όπως γυρνάει τώρα ο Σταύρος ο Μερτήρης, ναι, βλέπετε ότι τουλάχιστον και με τις δύο αριστερές λωρίδες γίνεται, κάτι κινείται, γίνεται η κυκλοφορία. Δουλίτσα. Βέβαια, αν φτάσουμε, 8 η ώρα και 7,5 ώρα και 9 η ώρα με αυξημένη κίνηση που υπάρχει κάτι τέτοια ώρα σε ώρα εχμής, θα υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα.